Βαθιά ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους στο νομό Ηρακλείου που είδαν τους προηγούμενους μήνες να δεσμεύονται οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί αποτελεί απόφαση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για μερική αποδέσμευση των χρημάτων εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η γυναίκα μου είχε στην τράπεζα μία κατάθεση 100 ευρώ από τη σύνταξή της. Την επόμενη μέρα πήγε να πάρει τα 100 ευρώ και ήταν τα 50. Τα 50 τα κράτησε η εφορία. Στο νομό Ηρακλείου υπολογίζεται ότι η κίνηση αυτή αφορά περίπου 15.000 οφειλέτες. Ανάμεσά τους, χιλιάδες αγρότες που αν και πληρώθηκαν την επιδότηση, δεν μπορούν να την εισπράξουν. Μπήκαν τώρα οι επιδοτήσεις με αποτέλεσμα να τους έχουν δεσμεύσει την επιδότηση. Και την οποία επιδότηση θα στείλουν σε εμάς. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Και μπορούμε να του κάνουμε μερική αποδέσμευση του λογαριασμού, αλλά με προϋποθέσεις. Μου κρατήξανε 1.778. Μου δίνουνε 868. Αυτά να πείτε στις ψεύτες, πάρτε τις λογαριασμούς. Για να επωφεληθεί ο φορολογούμενος από τη μερική άρση της δέσμευσης, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση ότι θα αποπληρώσει τις οφειλές του, να ενταχθεί σε ρύθμιση, να μην έχει τεθεί στο στόχαστρο ελέγχου, αλλά και να αποδείξει ότι τα χρήματα είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή του. Αν και τα τέσσερα αυτά υπάρχουν, τότε εμείς μπορούμε να του κάνουμε αποδέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού, δηλαδή να μοιραστούμε τα λεφτά. Μέχρι το 50% κατά τον νόμο και να γνωρίζουμε και να το τονίσουμε αυτό. Ολική άρση των δεσμεύσεων δεν μπορούμε να κάνουμε σε κανένα. Εγώ δεν έχω λογαριασμούς καταρχήν. Και να θέλει να κρατήσει. Καλό θα είναι, αλλά εγώ δεν έχω εφορία. Δεν χρωστάω στην εφορία. Δώσουμε διακανονισμό. Τα μισά λεφτά. Τα άλλα μισά. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Ηρακλείου προχώρησε σήμερα σε μία διευκρίνηση που αφορά στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας. Δεν εκδίδεται εάν ο οφειλέτης ή αν ο πολίτης δεν είναι ή καθαρός ή δεν έχει μήλυξη πρόθεσμα. Αυτό να το τονίσουμε προς κάθε κατεύθυνση και δεν έχει κανένα δικαίωμα ο έφορος να εκδίδει πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας κατά το δοκούν και για οποιονδήποτε σκοπό.